τελικές πρόβες φιλοκτήτη και λίγες ημέρες πριν την περιοδία σας. Ένας ρόλος, νομίζω, σταθμός για την καριέρα σας, γιατί πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, υποδίεστε άντρα στο θέατρο. Όχι, για μένα δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Το να είναι άντρας, γυναίκα, ξέρω εγώ, ψηλός, μεγάλος, νέος. Όταν έχεις κάτι στο χέρι σου, ένα υλικό για να το φτιάξεις, να το μαγειρέψεις, ας πούμε, ξεκινάς από το μηδέν και ακολουθείς την ίδια διαδικασία. Θέλω να σας πάω και λίγο στο σασμό. Μία σειρά που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Δεν είχε καμιά φοβερή περιπέτεια. Μου είπαν ότι είναι από βιβλίο. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω καλούς συνεργάτες, γιατί χωρίς αυτούς, όσο καλή πρώτη ηλικία να έχεις, δεν γίνεται είναι τίποτα. Είναι ένας τρόπος που επιλέγετε τη δουλειά σας αυτό, οι συνεργάτες και οι συντελεστές μιας... Κάτι απ' όλα πρέπει να έχεις. Πρέπει να έχεις κείμενο, πρέπει να έχεις συνεργάτες. Δηλαδή και κείμενο να έχεις χωρίς συνεργάτες, πάλι δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που κάνετε καθημερινό σύριαλ. Ναι, δεν ήξερα πώς γίνεται. Έχει μια δυσκολία γιατί δεν έχεις πολύ χρόνο να δώσεις, δηλαδή και τεχνικά και... Πάντως οι δουλειές σας είναι όλες μία και μία, πολύ προσεγμένες. Δεν τις έκανα εγώ, τις κάνει ένα team. Εγώ απλά συμμετέχω. Αλλά εσείς τις επιλέξατε για να είστε σε αυτές. Επιλέγεις πάντοτε με ρίσκο. Δεν μπορείς να ξέρεις το αποτέλεσμα. Αλλά στην τηλεόραση για οικονομικούς λόγους κυρίως την κάνω, ας πούμε. Θεωρείτε τον εαυτό σας περισσότερο θεατρική ηθοποιό? Ναι, σαφώς. Τόσο μόνο θεατρική ηθοποιό. Δουλεύω πιο πολύ στο θέατρο, ναι. Όλη αυτή την απήχηση που έχει ο ρόλος σας και η σειρά αντίστοιχα την περιμένατε εξ αρχής? Δεν τη σκεφτόμουν. Δεν με απασχολεί. Εγώ κάνω τη δουλειά, το άλλο, το effect που μπορεί να έχει η απήχηση δεν είναι κάτι που μπορώ να το, ούτε να το διαχειριστώ ακριβώς, ούτε να το μετατρέψω. Δηλαδή, αν για ένα διάστημα γίνει βαρετή η σειρά, εγώ τι να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα συνεχίσετε και δεύτερη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος? Ναι, θα συνεχίσω. Γιατί είχε ακουστεί το όνομά σας ότι μπορεί να ήσασταν και στο νησί παράλληλα. Υπήρχε μια σκέψη, ήμασταν μαζί με τον Τάσο για λίγο, για λίγα γυρίσματα. Παρ' όλα αυτά, λόγω υποχρεώσεων, είπα να μην σπάρω στο λαιμό μου. Γιατί, εντάξει, δεν ήθελα να κάνω κάτι πρόχειρα. Χαρούμενοι θα σας δούμε, γιατί το κοινό θέλει τη Μαρίνα με τον Αντώνη μαζί. Κι εγώ έχω βαρεθεί λιγάκι αυτό το πράγμα με την κλάψη και προσπαθώ λιγάκι να το εξομαλύνω, γιατί καμιά φορά οι σκηνές, οι παρατηρήσεις στις σκηνές είναι πολύ μελαγχολικές και θλιβερές και δεν αντέχω κι εγώ. Στην τηλεόραση υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα μετακινήσεις. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαν να μετακινηθούν λιγάκι με λίγο πιο πολύ. Δηλαδή, μπορεί να είναι και χαρούμενοι, μπορεί να πούνε και αστείο, μπορεί να έχουν χιούμορ επίσης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει χιούμορ, μπορεί να του συμβεί κάτι κακό. Γίνεται κι αυτό. Πλάκα κάνω, εντάξει.